Όπως σας είπα και στην έναρξη, σήμερα θα ασχοληθούμε και με θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Η WWF Ελλάς προτείνει προστασία της Μεσογείου σε ένα ποσοστό 30% προκειμένου να υπάρξει αύξηση του αριθμού των ψαριών γενικότερα. Τονίζει ότι η μη βιώσιμη αλλοί από τη μία και από την άλλη βέβαια βιομηχανική δραστηριότητα κατά κάποιο τρόπο έχουν δημιουργήσει πολλά ανυπέρβλητα προβλήματα. Πάμε λίγο να αναλύσουμε, πάμε λίγο να πιάσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα, συνομιλώντας με την κυρία Σοφία Κόπελα, η οποία υπεύθυνη πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον στην WWF Ελλάς. Βέβαια, κυρία Κόπελα, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα και από μένα και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι κατά κάποιο τρόπο μονόδρομος η προστασία της Μεσογείου, σύμφωνα και με επίσημα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήσατε. Ναι, ακριβώς όπως αναφέρατε και στην αρχή, τα στοιχεία, τα επιστημονικά στοιχεία τα οποία έχουμε για την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της Μεσογείου είναι άκρως ανησυχητικά. 75% των μεσογειακών ιχθυοποθεμάτων είναι υπεραλλιευμένα. Η θαλάσσια βιοποικιλότητα μειώνεται ραγδαία. Μάλιστα, ένα πολύ σημαντικό οικοσύστημα που είναι μοναδικό στη Μεσόγειο, τα λιβάδια Ποσειδονίας, πολύ σημαντικά και στην Ελλάδα, έχουν μειωθεί κατά 34%. Η θερμοκρασία της θάλασσας αυξάνεται κατά 20% και φυσικά κατά 20% πιο γρήγορα από ότι ο υπόλοιπος πλανήτης στη Μεσόγειο. Και όλα αυτά φυσικά οφείλονται στις ανθρώπινες μη βιώσιμες δραστηριότητες που δημιουργούν πιέσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Και θα αναφέρω εδώ, όπως είπατε και εσείς, τη μη βιώσιμη αλία, το μαζικό τουρισμό, την ναυτιλία, τις εξορίξεις. Ξέρετε τι ξεχώρισα. Ξεχώρισα ένα στοιχείο που δημοσιοποιήσατε αναφορικά με το ποσοστό του 1,27% της Μεσογείου, το οποίο προστατεύεται αποτελεσματικά. Τώρα, δεν ξέρω αν έχει αξία να σας ρωτήσω με ποιον τρόπο προστατεύεται αυτό το 1,27%. Αυτό θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στο γεγονός ότι η λύση η οποία προτείνεται, αλλά όχι μόνο από εμάς, αλλά ουσιαστικά είναι και πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, είναι να δημιουργηθούν θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, είτε χωρικά μέτρα, ρυθμίσεις παραδείγματος χάρη ή απαγορεύσεις ό,τι αφορά τις δραστηριότητες τις οποίες μόλις ανέφερα, στο 30% της θαλάσσιας έκτασης της Μεσογείου. Αυτή τη στιγμή, μόνο το 10% της θαλάσσιας έκτασης της Μεσογείου προστατεύεται από, έχει χαρακτηριστεί ως θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και από αυτό, όπως αναφέρεται, μόνο το 1,27 διαθέτει ρυθμιστικά μέτρα για τη διαχείριση και προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι στην Ελλάδα αυτό το ποσοστό είναι 1%. Που σημαίνει δηλαδή ότι τα μέτρα τα οποία έχουν λάβει τα κράτη τα οποία βρίσκονται στη Μεσόγειο, όπως και η χώρα μας, είναι λυπή, ανεπαρκή. Παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχουν ρυθμίσεις ό,τι αφορά την αλληλεία, απαγορεύσεις ό,τι αφορά την αλληλεία ή ρυθμίσεις ό,τι αφορά άλλες μη βιώσιμες δραστηριότητες. Σοβαρά λοιπόν τα προβλήματα και όπως είπαμε και στον πρόλογο, μονόδρομος υπεραιτέρω προστασία της Μεσογείου σε ένα ποσοστό 30%. Με ποιους τρόπους? Με θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. Ναι. Οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, η δημιουργία τους, αλλά όχι μόνο η δημιουργία τους, αλλά και η θέσπιση προστατευτικών μέτρων εντός των περιοχών αυτών, είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία προκειμένου να προστατευτεί αποτελεσματικά το φυσικό περιβάλλον, να αποκατασταθούν τα οικοσυστήματα, αλλά και να ανακάμψουν τα ιχθυοποθέματα και να μειωθούν και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οπότε, η έρευνα την οποία δημοσιεύσαμε, οι επιστήμονες αυτό που έχουν κάνει, έχουν εντοπίσει συγκεκριμένες περιοχές στη Μεσόγειο, οι οποίες λόγω της αντιπροσωπευτικότητας και της σημασίας, αλλά και της ευαισθησίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, πρέπει να προστατευθούν με έναν τρόπο μέσα της δημιουργίας θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Οπότε αυτό είναι το εργαλείο το οποίο θα πρέπει όλες οι χώρες συμπεριλαμβανομένες και της δικής μας να δημιουργήσουν, ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών. Παρουσιάζεται και πιθανές, εντυπωσιακές πιθανές αυξήσεις του πληθυσμού, όπως τους Καρχαρίες σε ένα ποσοστό της τάξης του 45%, ακόμα και των Οροφών σε ποσοστό 50%. Δηλαδή, το έχετε ψάξει αρκετά, τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα, αναλυτικά. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούσαν ειδικά μοντέλα και με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε σε ό,τι αφορά την κατάσταση των ιχθυοποθεμάτων αλλά και την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος των οικοσυστημάτων αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο, έτρεξαν διάφορα μοντέλα τα οποία βασίζονται σε αξιόπιστα επιστημονικά μοντέλα τα οποία γίνονται αποδεκτά
τόσο από επιστήμονες αλλά όσο και από διεθνείς συμβάσεις, όπως παραδείγματος χάρη Σύμβαση των ΗΠΑ για τη βιοποικιλότητα, προκειμένου να δούνε αν προστατευτούν αποτελεσματικά αυτές οι περιοχές, το 30% όπως προτείνει η μελέτη αυτή, πώς θα αυξηθούν τα ιχθυοποθέματα. Και όπως είπατε, ναι, με βάση τα μοντέλα αυτά, κατέληξαν σε διάφορα συμπεράσματα και ειδικά εκεί πέρα που είχαν περισσότερα στοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη στη Δυτική Μεσόγειο, γιατί δυστυχώς στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και ακόμα και στη χώρα μας τα στοιχεία είναι ελλειπή, η αύξηση των ιχθυοθεμάτων τα οποία αναμένεται να συμβεί με βάση το προστατευτικό καθεστώς 30% είναι πραγματικά εξαιρετικά. Θέλετε να πάμε στο κακό σενάριο, σε περίπτωση που η πρόταση της WWF δεν υιοθετηθεί από κανέναν φορέα και δεν υπάρξει καμία πρωτοβουλία, καμία ενέργεια, καμία δράση. Έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από τα αποτελέσματα, θα είναι ορατά και μη αναστρέψιμα? Ευτυχώς, όπως ανέφερα στην αρχή, η πρόταση δική μας, η οποία επιστημονικά τεκμηριώνεται με βάση την έρευνα την οποία δημοσιοποιήσαμε, έχει γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, υπάρχει η οποία μια απόσταση από τη θεωρία το να γίνει πράξη, γι' αυτό το αναφέρω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε δει πολλά παραδείγματα στο παρελθόν. Αναφέρω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αναφέρω ότι θα υπάρξει μία μορφή πίεσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη βόρεια περιοχή δηλαδή της Μεσογείου, προκειμένου αυτά να γίνουν πραγματικότητα μέσω της θέσπισης των προστατευτικών μέτρων. Επίσης, να αναφέρω. Μην πούμε σε ένα γαϊτανάκι, συγγνώμη σας Γιακόπτο, σε ένα γαϊτανάκι προστήμων. Το έχουμε ξαναδεί το έργο στο παρελθόν. Που δεν υιοθετούμε ευρωπαϊκές οδηγίες και πολιτικές. Και φτάσουμε σε ένα σημείο. Ήθελα δύσκολο να αναφέρω ακριβώς αυτό, το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις της χώρας μας αλλά και των ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να εφαρμόσουν παραδείγματος χάρη την οδηγία για τους οικοτόπους ή την οδηγία που αφορά στη θαλάσσια στρατηγική, προκειμένου να προστατευθούν τα ευαίσθητα οικοσυστήματα αλλά και να ανακάμψουν τα ιχθυοποθέματα. Οπότε υπάρχουν σοβαρές και σημαντικές υποχρεώσεις για τη χώρα μας, εδώ που έρχεται να συμπληρώσει η έρευνα του WWF και να διευκολύνει ουσιαστικά τα κράτη-μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες, είναι να εντοπίσει πού θα πρέπει να ληφθούν αυτά τα μέτρα. Οπότε, με βάση αυτά τα μοντέλα τα οποία σας ανέφερα στην αρχή, εντοπίζει συγκεκριμένες περιοχές στη Μεσόγειο, όπως παραδείγματος χάρη κάνει αναφορά συγκεκριμένα στο Αιγαίο, κάνει αναφορά συγκεκριμένα στην Ελληνική Τάφρο, η οποία ξεκινάει, είναι το τόξο που ξεκινάει από τη Ρόδο και φτάνει πάνω μέχρι το Ιόνιο, και λέει ότι αυτές οι περιοχές, λόγω της μεγάλης σημασίας που έχουν για τη βιοποικιλότητα, πρέπει να προστατευθούν κατά προτεραιότητα. Μάλιστα. Οπότε όλες οι χώρες θα πρέπει να εστιάσουν σε αυτές τις περιοχές οι οποίες θα δώσουν τα μέγιστα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ανάκαμψη της βιοποικιλότητας και των ιχθυοποθεμάτων. Παρακολουθούμε το ρεπορτάζ, καταγράφουμε τις εξελίξεις, μακάρι να είναι θετικές και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα και ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.